το ότι ξεκινήσω βασικά ότι είναι μια επιτυχία. Με τη λογική, ποια είναι η επιτυχία. Όταν ξεκίνησα εγώ, ήταν μια μέρα πριν ξεκινήσω το πρωτάθλημα. Όταν έλαβα δηλαδή το καθήκον, αν θέλεις, να προχωρήσω εθνικώς με αυτό το βήμα. Λοιπόν, στόχος ήταν να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει υγεία. Παίζοντας τα πρώτα δύο παιχνίδια, είδαμε και μετά την νίκη του 7-0 του Παναθηναϊκού, ήταν μια κοφαντική σίγουρα νίκη, ότι έχουμε τις δυνατότητες να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Το βήμα το παρακάτω, ο στόχος λοιπόν επόμενος ήταν να βγούμε στην Ευρώπη. Αυτό και έγινε. Μετά το λοιπόν το σημερινό 2-2, είμαστε πλέον στην Ευρώπη. Του χρόνου σίγουρα θα παίξουμε στην Ευρώπη. Το άσχημο είναι ότι πέρσι ο περσινός αθλητής που ήταν ο Αστέρας, αντίπαλός μας ο σημερινός, δεν είχε, αν θέλει, τα εκέγγυα, την Ομοσπονδία και από την ίδια την ομάδα του να βγει στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα, ο εθνικός φέτος πηγαίνοντας στην Ευρώπη να ξεκινήσει από τα χαμηλά, από την τρίτη κατηγορία. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας να πρωταγωνιστήσουμε για να έχουμε μια κατηγορία που είναι β' για τη χώρα μας και για τον εθνικό. Τώρα, ξεχνώντας τη σημερινή επιτυχία και δεν θα λέω ότι είμαι ευχαριστημένος με το σημερινό αποτέλεσμα. Εμένα μου αρέσει να νικάω στη ζωή μου, οπότε ήθελα σίγουρα μια νίκη σήμερα. Γιατί ξέρεις, είναι πολλοί οι οποίοι θα βγουν και να πούνε: κοίταξε να δεις, ο Αστέρας έπαιξε χωρίς ξένους, ενώ ο εθνικός έφερε έναν πολύ μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Αργεντινός, ο Σάλτη, ο οποίος έχει πάρει και παγκόσμια αθλήματα και Ολυμπιακά μετάλλια. Λοιπόν, πράγμα που αυτό ο Αστέρας και ο Αργεντινό δεν τον είχε, τον ξέρω. Φέραμε δύο Πολωνούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν πολλές επιτυχίες. Ο ένας είναι αρχηγός της Πολωνίας. Λοιπόν, αυτός πέφτει λοιπόν δεν τους έχει ο Αστέρας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε σήμερα να νικήσουμε και να τελειώσουμε νικηφόρα και τα αποτελέσματα όλα. Άρα, λοιπόν, ανεξάρτητα με αυτό ήταν ένα καλό παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα αυτά των Αγίων. Οφείλω να το πούμε γιατί είναι νέοι σε ηλικία. Παιδιά φοιτητές είναι και μπράβο για την αγάπη την οποία έχουμε για το άθλημα. Τώρα, τα μειονέκτημα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την ομάδα, όχι η δικιά μας αλλά και το ελληνικό χογγέι, είναι ότι η Ομοσπονδία δυστυχώς δεν υπάρχει. Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή ότι τελείωσε το πρωτάθλημα και σήμερα εμείς δεν παίρνουμε απονομή καμία, σαν πρωταθλητές, αφού καταλαβαίνεις ότι η ομάδα δυστυχώς δεν το χαίρεται αυτό που θα ήθελε. Γιατί οι άλλες ομάδες δεν έχουν παίξει δύο παιχνίδια ακόμα. Εγώ λέω το εξής, και αυτό είπα και στον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας. Εάν νικούσε σήμερα ο Αστέρας και έπαιρνε τα δύο παιχνίδια επόμενα, και εμείς είχαμε το ίδιο πρωτάθλημα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ποια θα ήταν η αντίσταση δική μας. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εύχομαι το επόμενο πρωτάθλημα σίγουρα να είναι πολύ καλύτερο. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν ήταν πανελλήνιο τουρνουά. Όχι ότι αυτό θα μας δίνει την πρώτη νίκη, την πρώτη θέση και να έχουμε Ευρώπη. Σίγουρα όμως δεν δίνει μόρια σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δώσανε και την ψυχή τους σήμερα. Ένα αυτό που γενέθλημα θέλω να πω είναι το εξής. Θα μας απονείμει το πρωτάθλημα. Τον τίτλο που τα φοιτεί σε δύο εβδομάδες. Όμως ούτε οι Πολωνοί που ήταν εδώ, ούτε ο Αργεντινός που ήταν εδώ και δώσαν ψυχή τους για την ομάδα, θα πανηγυρίσουν μαζί μας. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα, δεν είναι λάθος. Δεν έχω να πω τίποτα, Νίκο. Ευχαριστώ την ψυχή μου πραγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, γιατί ανέλαβα μια ομάδα μία μέρα πριν ξεκινήσω το πρωτάθλημα. Δεν είχαν κάνει ούτε μία καν προπόνηση και τελικά βρισκόμαστε σήμερα να είμαστε πρωταθλητές. Θέλω να ευχαριστήσω βασικά από όλη ψυχή μου τους ανθρώπους που ήρθαν σήμερα και συμπαραστάθηκαν σε αυτήν την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, τους δύο, που είστε παρόντες και είδα και με την ψυχή μου το χάρηκα πάρα πολύ τις συνεντεύξεις που δώσατε όλοι οι ξένοι της ομάδος. Εύχομαι πραγματικά ο φίλος του κοινού του εθνικού να χάρει και αυτό το πρωτάθλημα, γιατί ο εθνικός φέτος κατάφερε πάρα πολλά και το όνομά του νομίζω πέφτει πάρα πολύ και παντού. Και το ποδόσφαιρο μας ανέβασε μια κατηγορία παραπάνω και νομίζω ότι είναι η αρχή του ονείρου αυτή. Και το μπάσκετ για πρώτη φορά παίζει στην ιστορία του στην Α2. Τα υπόλοιπα αθλήματα κάναν μια αξιοπρεπή παρουσία και το πόλο, το κοινό γυναικείο και το αντρικό, και η κολύβηση και το βόλεϊ. Το χόκια σήμερα μας δίνει την πρώτη θέση. Πραγματικά δεν στεκόμαστε όμως εκεί. Δηλαδή, τουλάχιστον δικό μου έργο και δικό μου στόχο θα είναι να πάμε πραγματικά να βγάλουμε την ομάδα, να ανεβάσουμε κατηγορία στη Β'. Και στόχος μου είναι του χρόνου να έχουμε και καλύτερη ομάδα από ό,τι είχαμε φέτος. Το χόκκι θα το αναγνωρίσουμε. Θα φτάσει στο σημείο τέτοιο που πραγματικά θα γίνεται ένα πραγματικό πανελλήνιο πρωτάθλημα και με ομάδες από την επαρχία, με ομάδες Θεσσαλονίκη, δυνατές. Ήδη σήμερα ενημερώθηκα από εδώ του ανθρώπου του Αστέρα Αγίων Αργύρων του χρόνου θα λέγονται Ολυμπιακός Πειραιώς και όχι Αστέρας Αγίων Αργύρων.
Ισχύει ότι ενός, αυτό λέει,